Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Motorsport Review, Season Review για τη φετινή σεζόν, την 2021 που τρέχαμε αγώνες φέτος. Φέτος κάναμε κάτι διαφορετικό, δοκιμάσαμε χώμα. Δοκιμάσαμε cross-cut. Κάτι εντελώς από τα νερά μας, καθώς είμαστε σε προετοιμασία του αυτοκινήτου για την επόμενη σεζόν, είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό, το οποίο πήγαμε και κάναμε κάποιο τεστ στη Χαλαβρίτσα στην Πάτρα με το Speedcar Extreme και έγινε η πρόταση, έγινε η συζήτηση για να μπορέσουμε να κάνουμε στους περισσότερους αγώνες του θεσμού μπορούμε. Σωστά. Τελείως διαφορετικά δεδομένα για εμάς, πραγματικά. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο έτσι, αντικείμενο να ασχοληθείς. Εντάξει, χώμα ήθελα, θέλαμε πάντα κάτι. Κάτι θέλαμε με χώμα, αλλά αυτό είναι η αδρεναλίνη στο φουλ και πραγματικά είναι διασκεδαστικό και πολύ έτσι σε τραβάει να το δοκιμάσεις. Mm-hmm. Εγώ το είχα δει αρχικά από το θεσμό ως οργάνωση που είχαν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες και έτσι πάντα είχα μια έλξη προς αυτό και θα ήθελα να μπω μέσα. Είχα βάλει και ράλι προς εσύ. Ναι, είχα δει και εγώ να ράλι προς εκεί. Εντάξει, πολύ ανταγωνιστικό τώρα, προς άλλο κομμάτι, αλλά και η ατομική οικονομέτρηση προσφέρει πάρα πολλά. Και έτσι φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό. Ναι, ένα διαφορετικό τρόπο οδήγησης, διαφορετική επιφάνεια χώματος, περισσότερη εμπειρία οδηγική για μας. Το cross-car δεν είναι ένα εύκολο αυτοκινητάκι για να το οδηγήσει συνειδητά στο όριο. Απαιτεί προπόνηση, είναι πολύ, πολύ γρήγορα. Και θέλει να το μάθεις για να κάνεις ανταγωνιστικούς χρόνους. Ναι, δεν θέλει να το κατακτήσεις σε ζωό βαθμό. Η απόφαση ήρθε και καθυστερημένα λόγω και των αγώνων, έτσι όπως ξεκίνησε το 2021 πάλι λόγω της πανδημίας. Ναι, και έτσι δειλά-δειλά έγιναν τα πρώτα βήματα και για εμάς και η απόφαση γι' αυτό. Τότε όμως έχουμε έρθει ωραία πράγματα. Ναι. Ξεκινήσαμε με πολλές προπονήσεις στην Πάτρα, αυτό ήταν και ο πρώτος γύρος του αγώνα, βόλευε και ήταν και εντός έδρας εισαγωγικά στην Πάτρα, οπότε κάναμε εκεί περισσότερες προπονήσεις, είχαμε μάθει καλύτερα το cross-car σε εκείνη την πίστα, οπότε ήμασταν και περισσότερο ανταγωνιστικοί με βάση τους χρόνους που έγιναν στον αγώνα. Μια πάρα πολύ ωραία ένα διήμερο στην Πάτρα, πολύ δυνατό. Η ομάδα, η Death Park που ήταν ουσιαστικά το service, είχε το καρτάκι συνεχώς έτοιμο. Ό,τι χρειαζόταν ήταν έτοιμο. Και έτσι ήταν ένας αγώνας πολύ διαφορετικός για μας, πρώτη φορά, ατομική χρονομέτρηση. Και πήγε καλά. Ήταν ένα ωραίο σκοπό, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Ναι. Ήδη από. Από εποχή τώρα, μετά την Νιτσάνα, δεν ξέρω αν είναι. Νομίζω δικό σου είναι η Νιτσάνα, δικό σου είναι ακόμα πιο πολύ. Και ένα track day στα μέγαρα. Ένα track day στα μέγαρα, σωστά. Οπότε νομίζω ότι ήταν η ώρα να το απολαύσουμε και να είμαστε εκεί 100%. Αυτό έγινε βέβαια αρχές καλοκαιριού. Ναι. Στη συνέχεια. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε ένα WRC, είχαμε μια άλλη εμπειρία πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το Ακρόπολης μετά από χρόνια ήρθε επιτέλους σε εμάς. Ήρθε στην Ελλάδα, το περιμέναμε όλοι πώς και πώς, προετοιμασίες. Όλοι οι προετοιμασίες όταν εννοώ δεν είναι ομολογιζομένων αλλά και θεατών. Έχουν παίζει χάρτες και πλάνα. Ναι, χάρτες και πλάνα κάναμε τώρα πάρα πολλά νωρίτερα για το πού θα βρούμε, πού να μείνουμε, σε ποιες ειδικές θα πάμε να βγάλουμε το πρόγραμμα πώς θα πάει. Εσύ μια διαφορετική προετοιμασία. Εγώ τελείω διαφορετική προετοιμασία από εκεί που καλέστηκα να βοηθήσω για την οργάνωση. Πραγματικά πολύ χαρούμενη που βρισκόμουν σε αυτό το event και μπορούσα να το δω έτσι από κοντά, τουλάχιστον είχα τον παλιό των αγωνιζομένων σε κάθε επίπεδο. Είδα πάρα πολλά πράγματα μέσα από την οργάνωση και πόσο πραγματικά κοπιάζει αρκετός κόσμος για να βγει αυτό το αποτέλεσμα που βγαίνει. Και ευελπιστώ ότι το 2022 θα είναι ακόμα καλύτερος αγώνας. Θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι και θα προσφέρουμε ακόμα περισσότερα. Να ξέρουμε και το event το μεγάλο που θα είναι στο ΟΑΚΑ, η υπερηδική. Ναι. Οπότε ξυπνάει πολύ μήνες και πολλοί κόσμος το περιμένει πώς και πώς το Σεπτέμβριο. Σίγουρα, ναι. Η ημερομηνία είναι πάλι περίπου ίδια νομίζω για το Σεπτέμβριο. Ελπίζω να μας βρει με καλό καιρό που με βρήκε φέτος προς επιτοπλίστων.
γιατί είχαμε και κάποιες βροχές, αλλά όχι κάτι δύσκολο. Και να το απολαύσουμε εξίσου όπως και κάναμε. Ναι, εγώ είδα πάρα πολύ κόσμο από τον κόσμο του Simracing κιόλας εκεί. Είχαμε κανονίσει παρέες να συναντηθούμε σε ειδικές για να δούμε μαζί τα περάσματα των αυτοκινήτων. Εντάξει, αυτά δεν βγήκαν, εννοείται λόγω αποστάσεων και ολικά είναι λίγο δύσκολο, αλλά... Κάπου κάτσε λίγο παραπάνω γιατί σ' αρέσει, ναι, ναι, για να αλλάξει ένα σημείο να πας σε ένα άλλο. Αλλά ήταν πολύ καλός. Μαζεύει τον κόσμο, δηλαδή ενώνει τον κόσμο το Rally Acropolis και φαίνεται και στον κόσμο που είναι στα βουνά, που ήταν πάρα πολύ, σε πάρα πολλά σημεία. Ήταν ένα πολύ δυνατό event, το οποίο και αυτό θέλουμε να το έχουμε στην Ελλάδα, γιατί μας κάνει χαρούμενο. Και βλέπουμε από κοντά συνέχεια τους καλύτερους στον κόσμο. Σίγουρα, και είναι μια μεγάλη έτσι, απόλαυση για όλους μας. Εγώ συνέχισα λίγο παραπάνω με το ταξίδι μου στο Ράλι Φιλανδίας. Μια έτσι, αναβολή του αγώνα του cross-car που είχαμε και ήμουνα σε ένα μεγάλο έτσι, δίλημα για εκείνο το Σαββατοκύριακο και τελικά αποφάσισα να επισκεφτώ τη Φιλανδία και να δω το Ράλι από κοντά. Πραγματικά είναι ένα ράλι υφτάμενον. Πραγματικά τα τοπία ήταν υπέροχα. Αν και είχε πολύ καλό καιρό, σχετικά την τελευταία μέρα που είχε ίσως λίγο βροχή, όλες τις άλλες μέρες ήταν πάρα πολύ καλός αγώνας. Εντάξει, η αίσθηση ότι βρίσκεσαι και σε ένα άλλο κράτος, πάντα βρεις την ειδική, το τοπίο, η φύση τελείως διαφορετική στην περίοδο που είχα πάει και όλα αυτά, προσδίδουν, έχουν και αυτοί πάρα πολύ καλή οργάνωση στον αγώνα του, πρέπει να το πούμε. Διαφορετικές ομορφιές, πάνω διαφορετικές ομορφιές, διαφορετική πολύ οργάνωση. Είχα την τύχη να πάω και στην ειδική που γίνεται, στην υπερειδική που γίνεται μέσα στην πόλη. Πήγα σε αυτή που ήταν και βραδινή, οπότε είχα την ευκαιρία να δω και τα αυτοκίνητα με τα φώτα, με όλο το θέμα που προκαλεί αυτό. Πραγματικά ήταν μια τρομερή εμπειρία και φεύγοντας από Ακρόπολη θα πας σε ένα άλλο ράλι, WRC, ήταν έτσι... Και αυτό είναι μια ωραία εμπειρία, έτσι back-to-back να πηγαίνεις σε αγώνες. Ναι, μου θύμισε λίγο την Κύπρο που ήμουν στο ERC τότε, στο Ακρόπολης και καπάκι μετά έφυγα τον Ιούνιο για να πάω στην Κύπρο να δω από εκεί τον αγώνα. Πραγματικά εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν σταματάς μετά να το σκέφτεσαι πολύ εύκολα. Έχεις πολλούς μήνες, το συζητάς και συνέχεια, συγκρίνεις πράγματα. Βλέπεις τα ίδια πληρώματα εν δράση, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό έτσι, και πολύ πρωτόγνωρο. Πραγματικά πολύ χαρούμενη που έγινε αυτό. Εντάξει, εγώ φέτος είδα όλους τους αγώνες του WRC. Αν δεν πέφτει live. Ναι, επειδή είναι τη μετάδοση, ειδικά όταν εγώ ήμουν Ράλι Φιλανδίας και έβαζα ένα βιντεάκι να δει που είμαι και αυτό α πούμε έβλεπε την επόμενη ειδική που είχα ξεκινήσει πρώτη, ξέρω εγώ. Ήταν λίγο αντιφατικό αλλά και συνδετικό μαζί, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Και από εκεί μετά είχαμε τον επόμενο αγώνα που ήταν στο σπαστό σπαθοδρόμιο. Αν και είχαν η αρχή, η πρόγνωση ήταν κακός καιρός, τελικά ήταν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και ήρθε πάρα πολύ καλά. Ναι, ξεκίνησε και από λάστι προς στεγνά, οπότε είδαμε όλες τις επιφάνειες και σωστές. Ναι, είναι το διαφορετικό κομμάτι του. Εννοείται ότι τρέξαμε σε στεγνό, οπότε εντάξει, ήταν, υπήρχε το challenge της ειδικής, σαν ειδικής προφανώς, ναι, της πίστας, ναι, αλλά υπήρχε και το challenge της βροχής ή της λάσπης ή οτιδήποτε. Το πόνισα μου κάνει μόνο την προηγούμενη μέρα που ήταν ψηλό παρόμοιες συνθήκες, αλλά και εκεί ξεκίνησα από λάσπη και μετά έγινε το τέλος μέρας έγινε, προς το τέλος μέρας έγινε στεγνό. Αυτή ήταν η προπόνησή μας, την επόμενη μέρα ήταν ο αγώνας, ήμασταν εκτός καρτ 4 μήνες. Ναι, ναι, πάλι 4 μήνες. Οπότε εντάξει, το αντιμετωπίσαμε σαν μια εμπειρία διαφορετική γιατί η πίστα εκεί είναι εντελώς διαφορετική από την Πάτρα. Είναι πιο flat, μεγαλύτερες ταχύτητες, οι λιγορότερες στροφές. Άρα ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Το διαδρόμιο προσφέρει πολύ θέμα. Το διαδρόμιο προσφέρει θέμα και από ό,τι νιώσαμε και στους επόμενους αγώνες που είδαμε, αλλά δεν μπορέσαμε να ακολουθήσουμε. Με την αλλαγή της χάραξης και με όλο αυτό υπάρχει ένα τρίκι κομμάτι, ένα πιο ωραίο κομμάτι, ένα κομμάτι που κάθε φορά σου δίνει τη δυνατότητα να πεις ότι έχω κι άλλα να βελτιώσω. Είναι τρία βασικά, ας πούμε, πέντε σημεία. Και από εκεί και πέρα οι αλλαγές που γίνονται σε κάνουν κάθε φορά να τρίβει. Ναι, το αλλάξαμε τρεις φορές μέσα σε 1,5 μήνα σχεδόν. Άθλος κιόλας, εντάξει, να βάζει όλα μηχανήματα, να σκάβουν τη διαδρομή. Να αλλάζουν τη διαδρομή, να φτιάχνουν καινούργιες προσβάσεις. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι
Ήταν θεμητό όλο αυτό, ναι, γιατί ναι, κατάφεραν να γίνουν αγώνες από το να ακυρωθούν και να ανεβληθούν επαόριστον. Τελικά γίνανε οι αγώνες εκεί. Για αυτούς που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα πιο εντατικά, ίσως και περισσότερα χρόνια, πραγματικά και για αυτούς ήταν έτσι αγωνιώντας αν θα γίνει ο αγώνας ή όχι. Τελικά όλα κύλησαν ομαλά. Δηλαδή άλλαζε την πίστα, ήταν ένα challenge για αυτούς να μάθουν πάλι την πίστα για να μην τρέχει συνέχεια την ίδια πίστα. Στην ίδια πίστα, σωστά. Ναι, αυτό που προφέρει τουλάχιστον στην Ελλάδα νομίζω ότι αυτό ήταν μια καλή διαφοροποίηση. Και... πολύ πρωτότυπο και πολύ, πολύ ωραία φτιαγμένο και προσεγμένο ήταν. Δηλαδή τα Dare Games όταν ήταν πάλι, δώσαν μια διαφορετική άποψη στους αγώνες. Όχι τόσο πολύ που πήγαν άσχημα, έτσι γίναν σχεδόν όλα τα ράλι, όλα τις αναβάσεις, πήγαν όλα. Όλα εντάξει. Απλά ξεκίνησε το ημερολόγιο εγώ μετά τον Ιούνιο. Ναι, αυτό είναι. Καλύτερα όλο το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτό είναι όλο το χειμώνα. Δεν ξέρεις πού να πρωτοπάσεις και πού να έχεις αυτό το κέντρο κενό για αγώνα. Παρ' όλα αυτά, εμείς είχαμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε αυτό το πρωτάθλημα, οπότε βοήθησε στο ότι ήμασταν στοχευμένα μόνο να τρέξουμε αυτό. Και έρχεται ο τελευταίος αγώνας στη Χαλκίδα. Χαλκίδα, ένα βουνό μόνο του. Πραγματικά, Χαλκίδα. Ποτέ δεν είχαμε πάει πάλι, ούτε για να δούμε, μόνο βίντεο είχαμε δει, δεν ξέραμε την ειδική. Δεν ήξερα ότι προσφέρεται αυτή η ειδική τόσο πολύ για χωμάτινα, για χωμάτινα για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή όσο και λέμε challenge το σποθοβούνι για το φορμουλάκι, ίσως και χαλαμερίτη και αυτά, πραγματικά τα αυτοκίνητα κάναν μια ειδική διαδρομή στη Χαλκίδα, προσπαθώντας να κάνουν το καλύτερο. Τα είχε όλα και εκεί από όλα. Ας ξεκινήσαμε, μετά στερνό, κλειστά κομμάτια, πατημένα. Είχε πολύ νερό κρατήσει σε κάποια σημεία λόγω των προηγούμενων ημερών, την βροχή που είχε ρίξει προηγούμενες μέρες βασικά. Πέτρες βγάζανε μεγάλα αυτοκίνητα. Ξανάλαζε το δόστρωμα για τον επόμενο γύρο που θα έδινε μέσα για το επόμενο σκέλος του αγώνα. Πραγματικά με τα πρόοπτά του, με τις συγκυρίες του. Όμως και αυτός ο αγώνας πραγματικά νομίζω ότι δεν άφησε κανέναν έτσι αδιάφορο. Είτε η απλή συμμετοχή είτε ανταγωνισμός για το πρωτάθλημα. Πραγματικά όλοι ήταν εκεί και ήθελαν να το απολαύσουν. Για μένα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η διαδρομή. Το καρτάκι θα ήταν λίγο διαφορετικά στημένο, καλύτερα προετοιμασμένο για αυτή τη διαδρομή. Αλλά οκ, το ευχαριστήθηκα και έτσι οδηγώντας. Σίγουρα θέλει πολύ προπόνηση σε εκείνη τη διαδρομή για να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει γρήγορα. Ναι. Τα έχει όλα, δηλαδή και έχει τις στροφές και κάθε φορά και έχει και τον ντόνα που να κάνεις. Πολύ ιδιαίτερη διαδρομή. Θέλει πολύ προπόνηση. Και νομίζω ότι αν ξαναπάς τώρα που είναι στεγνό, ας πούμε, πάλι. Πάλι θα πρέπει να δεις άλλα πράγματα και να προσπαθείς περισσότερο. Ωραίος στιγμός. Πολύ ωραίος στιγμός. Ευχαριστήθηκα φέτος. Έστω και αν κάναμε μόνο τις αγώνες αντί για όλο το πρωτάθλημα. Γιατί τις καταφέραμε να κάνουμε. Ήταν την πρώτη χρονιά φέτος που βάλαμε και χορηγούς μέσα στο πρόγραμμά μας. Μέχρι τώρα δεν είχαμε κάποια βοήθεια ουσιαστική αγώνα με αγώνα. Φέτος είχαμε χορηγούς σε όλους τους αγώνες, οι οποίοι μας βοήθησαν να κάνουμε τους αγώνες. Το Χουσβάρνα Χριστοσόπουλο εδώ στο Τρίπολη το κατάστημα, τον Νάιτρο Ρεβλάκα το κατάστημα στη Λαμία και κάποιους άλλους φίλους από το Sim Racing που, που με βοηθούσαν off the record, χωρίς να θέλω να κάνω προβολή. Και είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο αυτό που ανέπτυξα, που καταφέραμε να χτύψουμε στα τέλεια τρίτη χρόνια ουσιαστικά που τρέχουμε. Που τρέχουμε, ναι, αλλά και ουσιαστικά να πάρουμε υπόψη μας ότι οι δύο χρονίες είναι χρονίες του πανδημία, είναι χρονίες που δεν βγήκαν σχεδόν για κανέναν όπως το ανέμενε και όπως το είχε υπολογίσει, τουλάχιστον σε θέμα εξέλιξης πάνω στο αντικείμενο που θέλεις να κάνεις. Εν τούτοις όμως αναμένουμε ότι το 2022 θα πιστεύω είναι... Πιστεύω ότι το 2022 είναι μια normal season. Θα πούμε σε μια κανονική πορεία. Σε μια κανονική πορεία. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα αγώνων έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί. Πλούσιο, πολλά Σαββατοκύριακα. Πολλά κολλητά Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω αν τρέχα να προλάβουν να βάλουν τα Σαββατοκύριακα για να μην τους τα κλείσουν ή για να υπάρχει χρόνος στις αναβολές να συμπληρώσουν τα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω τι απολύτω. Πλούσιο το πρόγραμμα φέτος. Εντάξει. Με τα αυτοκίνητά μας θα τρέχουμε φέτος. Σίγουρα, όπου και να πάμε. Είναι επιτέλους η ώρα να βγει από το καράζι. Θα βγει από το καράζι σύντομα. Θα δείτε και βιντεάκια πιστεύω τον επόμενο μήνα από την προετοιμασία. Δεν ξέρω, ακριβώς δεν έχω βασίσει τι θα κάνουμε όλη τη σεζόν. Ναι, ακόμα είναι υποσυζήτηση, γιατί μας έχει παγώσει πολύ αλήθεια η κατάσταση με το τι επικρατεί.
Λίγο προσπαθούμε να τα βρούμε και με το πρόγραμμα των αγώνων και την υποχρέωση του δικό μας, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι που μπαίνει πολύ στη μέση. Θέλουμε να πιστεύουμε πάντα ότι ο κόσμος δεν θα σταματήσει να συμμετέχει, να έρχεται, να γίνονται όμορφα πράγματα από τις διοργανώσεις, τους οργανωτές, από τις ομοσπονδίες, από τις ομάδες. Πιστεύω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι αν συνεργαστούμε βγαίνουν πολύ όμορφα πράγματα και ένα αποτέλεσμα ήταν ένα Rally Acropolis που στήθηκε μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όλοι για ένα κοινό σκοπό θα βγει ακόμα καλύτερα. Του χρόνου ναι, θα είναι αγώνες πολύ διάσπαρτα και πάλι φέτος. Γεωγραφικά ναι, δυστυχώς κάποιους που είχα στα μπάρ εγώ δεν θα γίνουν αυτή τη χρονιά. Θα δούμε, θα κάνουμε πάλι κάποια επιλογή, δεν νομίζω ότι θα δούμε, μπορεί να ακολουθήσουμε και ένα θεσμό. Αλλά μάλλον πάλι από επιλογή θα επιλογή, επιλεκτικά θα γίνουν κάποια αγώνες. Για να συνηθίσουμε και το αναβαθμισμένο αυτοκίνητο. Και να ξαναβλέψουμε και τη συνεργασία μας. Καλό σκοπό είναι να πάμε να τρέξουμε αγώνες ράλι. Οπότε θα κάνουμε κάποιους αγώνες ράλι σίγουρα φέτος και ό,τι άλλο θα δούμε τι θα βάλουμε από το πρόγραμμα. Ποιος ήταν από τους αγώνες φέτος που έτρεξες, που πήγες, που είδες, που έτρεξες. Χαλκίδα. Όχι, εγώ το ευχαριστήθηκα υπερτέλεια στο διαδρόμιο. Το καρτάκι. Το καρτάκι ήταν ονειρικό στο διαδρόμιο. Ήταν ονειρικό και νομίζω ζηλέψαμε την τελευταία χάραξη που δεν. Ναι, την τελευταία χάραξη. Την τελευταία χάραξη νομίζω ότι τη ζηλέψαμε πάρα πολύ. Ήθελα να ήμουν εκεί, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Αλλά και τη χάραξη που τρέξαμε, το καρτάκι έτσι όπως ήταν στημένο, όπως πήγε με έστριβε και τα λοιπά, όπως το είχα μάθει, μου άρεσε περισσότερο από όλους τους αγώνες που τρέξαμε φέτος. Αν θα ξανά έκανα καρτάκι τον χρόνο, θα ξανά έκανα. Εμφανίσεις, ναι. Δηλαδή, αν μου δοθεί ευκαιρία να τρέξω έναν ή δύο αγώνες, θα τους τρέξω. Θα προσπαθήσω να τους τρέξω με το καρτάκι. Εσύ. Εντάξει, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η εμπειρία με το καρτάκι. Απλά θα ήθελα περισσότερη προπόνηση. Δηλαδή, και το σπαθοβούδι το Σάββατο μόνο πραγματικά δεν αρκεί όταν κάνεις 4 μήνες να ξαναπιάσεις το καρτάκι στα χέρια σου και να προχωρήσεις. Ναι, σίγουρα θα σκεφτόμουν να κάνω κάτι με το cross-card, με αυτή μια συγκίνητη, ούτε θα έλεγα όχι έτσι εύκολα. Νομίζω ότι σε κάτι νέο και έτσι δυναμικό θέλει παραπάνω προσπόνηση. Το δοκιμάζω. Ναι, καλύτερη εξοικείωση με το καρτάκι και για τους δυο μας στον αγώνα, για να κάνεις κάτι καλύτερο. Να προσπαθήσει να είσαι λίγο ανταγωνιστικό. Είναι και νομίζω ότι ο μόνο θεσμό που δεν έχει ανακοινώσει ακόμα του αγώνε του. Σωστά, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα και για αυτό. Μαζί με όλα τα άλλα. Όμω είμαστε από πάνω. Αυτά. Τώρα μια σεζόν είπαμε ότι θα κάνουμε κάποιου αγώνε. Θα τρέξουμε λίγο περισσότερο το business plan με τις, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για χορηγού, για έβρεση χορηγών και βοηθειών. Για την νέα σεζόν, η οποία θα είναι σίγουρα πιο δύσκολη από αυτή τη σεζόν, γιατί η φετινή σεζόν είναι πιο εύκολη χρηματικά. Του χρόνου ανεβαίνει το budget περισσότερο και οι ανάγκες για τους αγώνες, ειδικά για τους αγώνες ράλι. Οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε λίγο καλύτερα έτσι όπως προετοιμαζόμαστε για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ανθρώπους που μπορούν να μας βοηθήσουν. Τα social media τρέχουν και θα τρέχουν έτσι όπως τρέχουν και καλύτερα, αλλά σε μια σεζόν. Ίσως κάνουμε κάποιες αλλαγές εκεί στα templates, γιατί έχουν πατέχει λίγο να λέγω τα ίδια. Έτσι, έχει βαρεθεί ο web developer, πρέπει να κάνουμε κάτι γι' αυτό, παιδιά. Έχω βαρεθεί το site, μου αρέσει, εντάξει, το ψήνει ότι διαφορετικό μαύρο. Έχει γίνει ωραία. Αλλά τα templates θέλουν λίγο αλλαγή στα social media. Τα βαρέθηκα, θέλει να αλλαγεί, ξέρεις. Ναι, εντάξει, είναι το. Το βαρέθηκα το εικαστικό αυτό. Θέλω να δω ένα άλλο εικαστικό. Ναι. Τα βίντεο μας είναι καλά, πιστεύω, σε καλή ποιότητα και αυτά που φτιάχνουμε. Θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τον προσωμιωτή. Θα κάνω λίγο περισσότερα βίντεο στον προσωμιωτή στο YouTube, βιντεάκια μεμονωμένα. Και εγώ ίσως αν έχω την ευκαιρία λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων να. Ναι, ίσως κάνουμε κάποια προπόνηση ή συνοδήγηση. Ναι, θα έχω κατεβάσει και ένα καινούργιο παιχνίδι για συνοδήγηση. Αυτά. Τώρα στα κανάλια που μας ακολουθείτε έχουμε ανοίξει τελευταία και το κανάλι στο Twitch. Το Twitch είναι μια live stream πλατφόρμα για παιχνίδια, οπότε εκεί πέρα θα δείτε κυρίως εμένα να οδηγάω αγώνες.
μαζί με την ομάδα την Rally Daily Racing Team που τρέχουμε αγώνες στο Sim Racing. Είμαστε μια ομάδα 5 οδηγών, οι οποίοι τρέχουμε rally και πίστα, αγώνες, ακολουθούμε κάποια πρωταθλήματα. Και κάνουμε live stream το πώς τρέχουμε και πώς μιλάμε, πώς συζητάμε, τα setup μας, πώς τα φτιάχνουμε, όλα αυτά. Οπότε θα τα βρείτε στο κανάλι μας στο Twitch, twitch.tv/rallydiaries. Έχουμε Discord server, όπου είναι ένα server που είμαστε όλοι μαζεμένοι εκεί. Είναι ένα πρόγραμμα το Discord το οποίο τρέχει σε PC, κινητά, όπου θέλετε. Και εκεί πέρα μπορείτε να μας βρείτε συνέχεια, εγώ είμαι συνέχεια μέσα εκεί. Εκεί θα συζητάμε συνέχεια για motorsport νέα, για sim racing νέα. Θα μαζευόμαστε το βράδυ να μιλάμε, μαζευόμαστε συνήθως κάθε βράδυ. Μιλάμε, κάνουμε προπόνηση, διάφορα πράγματα στο Discord server. Instagram, Facebook, Κατερίνα, τα έχει πλέον και το διαχειρίζεται. Και θα δούμε και τι άλλο θα, έτσι, θα μπορέσουμε να οργανώσουμε. Ελπίζω να σας δούμε όλους από κοντά, ναι. Σιγά σιγά, στα βουνά, στις ρέις, στα track day, νομίζω ότι... Θα είμαστε track day σίγουρα για προπόνηση με το αυτοκίνητο, να μάθουμε το καινούριο setup του αυτοκίνητου και τι βελτιώσεις θέλει. Αυτά. Ναι, δεν νομίζω. Εσύ είσαι κάτι άλλο. Όχι, αυτά που σημαίνω. Του χρόνου τι άλλο θα κάνεις. Του χρόνου τι άλλο θα κάνω. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Υπάρχουν κάποια πράγματα στα σκαριά. Θέλουν συζήτηση, θέλουν λίγο προγραμματισμό. Ευελπιστώ για το καλύτερο. Δίπλα στο motorsport, δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το review τη σεζόν μας. Καλή χρονιά σε όλους. Καλές γιορτές να έχετε, γιατί τώρα ανεβαίνει τις γιορτές αυτό το βίντεο. Με υγεία, κυρίως, να έχετε δίπλα σας αυτούς που σας αγαπούν και αγαπάτε, να περάσετε όμορφα και τα λέμε σύντομα. Ναι, τα λέμε σύντομα στα βουνά ή σε κάποιο επόμενο βίντεο live stream στα κανάλια μας στο YouTube ή στο Twitch. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.